21 Μαΐου. Πολλοί προβλέπουν ότι οι αριθμοί δεν βγαίνουν, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Εγώ δεν σπεύγω να προδικάσω. Θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Mm-hmm. Γιατί αυτοί που λένε δεν βγαίνουν οι αριθμοί και θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, μπορεί να θεωρούν τον εαυτό τους πρώτο, δεύτερο ή τρίτο και τελικά να είναι πέμπτη, έκτη και έβδομη. Mm-hmm. Ο ελληνικός λαός αποφασίζει. Όμως υπάρχει ένα ερώτημα. Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Η απλή αναλογική δυσκολεύει τη δυνατότητα mm-hmm. ενός κόμματος, και επειδή είναι σύστημα απλής αναλογικής, δεν είναι απλή αναλογική ακριβώς, mm-hmm. να φτάσει 46%. Ακούω πολλούς 51%. Δεν το έχουν διαβάσει καλά τον εκλογικό νόμο. Με 46% mm-hmm. απλής mm-hmm. αναλογικής λόγω σύστημα, μάλιστα, σχημάτιζε. Αλλά θεωρητικά είναι αδύνατο. Δίνει όμως ένα περιθώριο για μια κυβέρνηση συνεργασίας. Υπάρχει μια συζήτηση. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει. Δεν θέλει καν εντολή. Λέει ότι θα πάει, τουλάχιστον γιατί είναι αυτό δηλώνει, αμέσως στη δεύτερη κάλπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ συζητά μια προοδευτική διακυβέρνηση όπως ο ίδιος τη σηματοποιεί. Το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι διαφορετικό. Ότι δεν θέλω μια κυβέρνηση συνεργασίας ούτε με Τσίπρα πρωθυπουργό ούτε με Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Και πάντως δεν θέλω μια συνεργασία στην οποία θα είναι το ΜΕΡΑ 25 και η Συμμαχία για τη Ρήξη. Και το ΜΕΡΑ 25 λέει συνεργασίες οι οποίες όμως με βάση τους όρους που θέτω είναι προφανές ότι αποκλείουν δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Ερώτηση. Ω, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Α, εσείς θα το διευκρινίσετε. Ερώτηση. Αν είναι αυτή τη στιγμή η Μητσοτάκης ΑΕ όπως τη λέτε, δεν θα ψάχνατε έναν τρόπο να φύγει η Μητσοτάκης ΑΕ χωρίς να αγαπήσετε το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ? Προφανώς. Οπότε γιατί δεν λέτε ευθρασώς ότι είστε έτοιμος να συνεργαστείτε με εκείνους τους χώρους που είναι εγκύτερα. Ναι. Γιώργο μου, 1,5 χρόνο, ίσως και παραπάνω. Καλούμε συνεχώς όποιους αυτοαποκαλούνται προοδευτικοί. Εμείς δεν είμαστε κουκουέ που να λέμε εσύ δεν είσαι, ο άλλος είναι. Θεωρείς τον εαυτό σου προοδευτικό? Έλα. Ή να έρθουμε εμείς. Είμαστε μικρό κόμμα. Mm. Δεν είμαστε μικρό-μεγάλοι. Δεν περιμένω να έρθουν στο γραφείο μου ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή το κουκουέ ή ο Κουτσούμπας. Έλα, θα έρθουμε εμείς στα γραφεία σας. Γιατί έχεις δίκιο. Όποιοι αγαπάμε και εκτιμούμε και πιστεύουμε στην απλή αναλογική. Έχουμε ιερή υποχρέωση να αφήνουμε στην άκρη και τους εγωισμούς μας και τις πικρίες μας και τα πάντα. Για να τιμήσουμε την απλή αναλογική. Τι σημαίνει τιμώ την απλή αναλογική? Σημαίνει ότι με ενδιαφέρει να υπάρξει μια κυβέρνηση mm. η οποία να έχει το 51%, 50% συν 1 του λαού, άντε και 46% με το σύστημα το οποίο έχουμε σήμερα. Όχι δηλαδή αυτό που ζητάει ο κ. Μητσοτάκης, τι ζητάει? Ζητάει με κόντρα το 65%, άντε 75%, αν βάλεις και αυτούς που απήχαν, με κόντρα αυτό το λαό να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι βιασμός της δημοκρατίας. Εμείς πιστεύουμε στην πληρολογική. Θέλουμε μια κυβέρνηση η οποία, πρώτον, να έχει τη στήριξη μιας μεγάλης πλειοψηφίας. Θα ήθελα να είναι και 50% συν ένας των πολιτών εκεί έξω, να έχουμε την πλειοψηφία του λαού, των εκλογών. Και παράλληλα, να έχουμε ένα συνεκτικό, συγκροτημένο κυβερνητικό πρόγραμμα. Και το θέμα δεν είναι να διώξουμε το Μητσοτάκη. Γιατί εμείς που ήμασταν κόντρα στα μνημόνια και ήμασταν στους δρόμους με τους αγανακτισμένους, δεν μας ενδιαφέρει να φύγει ο Γιώργος Παπανδρέου απλά, επειδή είχε υπογράψει μνημόνιο, και να έρθει ο Παπαδήμος. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο, να φύγει κάποιος. Το θέμα είναι τι θα έρθει. Έτσι δεν είναι? Γιατί την επόμενη μέρα, άντε, να χαρούμε 2 μέρες που φύγει ο Μητσοτάκης. Μετά θα αρχίσουν τα ερωτήματα. Τι κάνουμε με τους σέρβιτσες που σε παίρνουν τηλέφωνο? Mm. Τι κάνουμε με το χρηματιστήριο ενέργειας? Τι κάνουμε με όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε? Να μην τα ξαναπώ. Πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα κυβερνητικό. Άλλιως εξευτελίζουμε την απλή αναλογική, πέφτουμε στην παγίδα του Μητσοτάκη, ο οποίος μιλάει για τερατογένεση. Έχει δίκιο. Αν δεν έχουμε συνεκτικό κυβερνητικό πρόγραμμα, θα είναι τερατογέννηση η κυβέρνηση. Τι θα κάνει? Απλά ρίξαμε το Μητσοτάκη και θα κάνουμε ένα πάρτι 4 χρόνια όταν ρίξαμε? Αυτά είναι ανοησίες. Είναι αστειότητες. Οπότε τι ζητάμε εμείς στο ΜΕΡΑ25? Δεν ξέρω αν θα τα βρούμε. Μπορεί και να μην τα βρούμε. Μάλλον δεν θα τα βρούμε. Αλλά ελάτε να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι όσοι θεωρούμε τους εαυτούς μας προοδευτικούς. Άρα δεν αρνείστε το να καθίσετε το στο πλαίσιο, μισό λεπτό, στο πλαίσιο διερευνητικών εντολών ή όχι πριν κανένα, από ποιο? Αυτό. Τώρα. Πριν. Τώρα είναι αργά πια, έτσι. Τώρα, ναι. Εμείς το λέγαμε στις διερευνητικές εντολές. Ακούστε, το ερώτημα θα είναι πολύ σαφές και Γιώργο συγκεκριμένο. Μου δεν υπάρχει θέματα. Ερώτηση, κύριε Βαρουφάκη, όμως. Εγώ οφείλω να την κάνω. Στις διερευνητικές εντολές, ας υποθέσουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν το συζητά, την παραδίδει. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ ή έρχεται το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα πάμε. Δεν πρόκειται να συζητήσουμε. Γιατί? Απροϋπόθετα δεν θα πάτε, δηλαδή? Τελείωσε. Αν σας πούνε. Όχι. 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 Καλημέρα σας. Καληνύχτα σας. Γεια σας. Είναι πολύ απλό. Είναι εξευτελιστικό αυτό που προτείνει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι... τι προτείνει? Μας είπαν. Εμείς είπαμε, ελάτε να συζητήσουμε για τα κόκκινα δάνεια, για όλα αυτά. Να δούμε πού μπορούμε να συγκλίνουμε, να καταλάβουμε τις θέσεις σας καλύτερα.
Έτσι, να καταλάβετε εσείς τις δικές μας. Να καταγράψουμε τις διαφωνίες μας. Να δούμε και μετά βλέπουμε και μετακλογικά αν υπάρχει. Αλλά αυτό δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε τη Δευτέρα μετά την Κυριακή των εκλογών. Τη Δευτέρα, 6 το πρωί, μαθαίνουμε περίπου τι έχει συμβεί. Ωραία. 9 το πρωί η κυρία Σακελαροπούλου θα πάρει κάποιον τηλέφωνο και θα δώσει μία εντολή. Ένα χρήσμα. Μεταξύ Δευτέρας πρωί και Τετάρτης βράδυ θα πρέπει να έχουμε. Τι θα έχουμε αποφασίσει να κάνουμε με το χρηματιστήριο ενέργειας, με τα κόκκινα δάνεια, με το ΦΠΑ, με τα διεθνή θέματα, με την παιδεία, με τον ΟΣΕ. Είμαστε καλά. Το πολύ πολύ μεταξύ Δευτέρας πρωί και Τετάρτης απόγευμα να μοιράσουμε υπουργικά αυτοκίνητα μεταξύ μας. Εγώ δεν έφυγα. Δεν τα σπάσα με το ΣΥΡΙΖΑ το βράδυ του δημοψηφίσματος γιατί ήθελε υπουργικό αυτοκίνητο. Το είχα και θα μπορούσα να το έχω για πολλά χρόνια μετά. Το ίδιο ισχύει για όλους τους συνοδοιπόρους μου, όλους τους συντρόφους μου, τους φίλους μου με τους οποίους έχουμε φτιάξει το ΜΕΡΑ25. Επιμένω στο ερώτημα. Συμμαχία γιατί. Άρα... Οπότε τους είχαμε πει από την αρχή, τους το λέμε από το συνέδριο, από τον περασμένο Μάιο. Στο ΠΑΣΟΚ, στο ΚΚΕ. Άρα ο Μητσοτάκης έχει δίκιο, κύριε Βαρουφάκη, που λέει τι το συζητάμε με εντολές, πάμε σε δεύτερη κάλπη. Όχι. Και τι θα αλλάξει να σου πω αν γιατί πάμε. Όχι. Ναι. Να σου πω γιατί όχι. Εγώ θεωρώ ότι είναι και αυτό ένας βιασμός της δημοκρατίας, να πας σε δεύτερη κάλπη. Μια συγκυβέρνηση πρέπει να προκύψει. Αλλά δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν θα εθνικοποιήσει ξανά τα τρένα. Δεν θα καταργήσει τον Ηρακλή. Λέει όλα αυτά που λέει δηλαδή και ο κ. Μητσοτάκης. Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για μια συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ. Οι διαφορές μεταξύ τους είναι ελάχιστες. Όχι ανθρωπολογικά, αισθητικά. Με τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ είμαστε μια οικογένεια. Έτσι. Είμαστε και μαζί. Δεν λέω ότι είναι όλοι ίδιοι. Αλλά όσο αφορά τα νομοσχέδια που ψηφίζουν τόσα χρόνια, το τι κάνανε με τις υποδομές, τι κάνανε με τη ΔΕΗ, τι κάνανε με τον ΟΣΕ, τι κάνανε με τη φορολογία, τι κάνουν με το χρέος, ιδιωτικό και δημόσιο, τα ίδια πράγματα κάνανε λίγο πολύ. Είναι πολύ μικρές οι διαφορές τους. Και ξέρεις γιατί έχουμε κοκορομαχίες στη Βουλή. Φωνάζουνε, βρίζονται. Γιατί οι διαφορές τους είναι τόσο μικρές που πρέπει να φωνάζουν πάρα πολύ για να υπερκαλύπτουν το γεγονός ότι οι διαφορές τους είναι τόσο μικρές. Ας κάνει μια κυβέρνηση, μια συγκυβέρνηση. Άρα είστε σαφείς αυτό που λέτε, κύριε Βαρουφάκη, αυτό ισχύει ακόμη και αν η διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου, δεν ξέρω ποιος θα είναι, είναι οριακή. Διότι σε αυτή την περίπτωση, εάν πάμε σε δεύτερη κάλπη, αφού δεν θα προκύπτει κυβέρνηση συνεργασίας, είναι προφανές ότι η πίεση και η πόλωση θα έρθει από τον τρίτο και μετά. Μέχρι σημείο εξαφανίσεως ορισμένων. Θα παίρνατε ένα τέτοιο ρίσκο, αν η διαφορά μεταξύ πρώτου, δεύτερου, όποιος και να είναι, είναι οριακή. Ή θα το συζητάγατε υπό προϋποθέσεις στο σχηματισμό. Επίτρεψέ μου να σου απαντήσω σε δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι δεν καταλαβαίνουμε εμείς από πολιτικό κόστος. Ας εξαφανιστούμε. Δεν ενδιαφερόμαστε. Μας ενδιαφέρει αυτό που πιστεύουμε να είναι αυτό που λέμε και αυτό που λέμε να είναι αυτό που πιστεύουμε. Και όταν σου λέω ότι εμένα με ενδιαφέρει. Κοίτα, η αριστερά έπαθε ένα τεράστιο κάζο το 2015. Άλλα λέγαμε, άλλα κάναμε. Βαφτίσαμε το κρέας ψάρι και έχασε η αριστερά την αξιοπιστία της. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Κάναμε μεγάλη ζημιά με τη συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε σε ολόκληρη την αριστερά παγκοσμίως, ιδίως ευρωπαϊκά. Εμείς φτιάξαμε το ΜΕΡΑ25 για να έχουμε ένα κόμμα το οποίο εννοεί αυτά που λέει και λέει αυτά που εννοεί. Οπότε, όποιο και να είναι το κόστος, δεν θα ακούσεις κάτι διαφορετικό από μένα, όση και να είναι η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος. Η δεύτερη διάσταση. Εγώ δεν το πιστεύω όμως ότι θα συμπιεστούμε στη δεύτερη κάλπη. Και δεν το πιστεύω γιατί οι άνθρωποι που έρχονται μαζί μας, το βλέπω, το νιώθω. Ήμασταν χθες σε μια συγκέντρωση στην Αθήνα, η οποία είχε ένα παλμό που μου θύμισε τα παλιά και με γέμισε με χαρά, με πραγματική χαρά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σκέφτονται να ψηφίσουν στρατηγικά για να μην βγει ο Μητσοτάκης. Να μην σου πω ότι η κακοφωνία και η ασχήμια μετά την πρώτη Κυριακή θα είναι τόσο πολύ μεγάλη που ένα κόμμα σαν το ΜΕΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη που φαίνεται ότι είμαστε άνθρωποι που πραγματικά δεν πήγαμε εκεί πέρα για να κάνουμε καριέρα. Άμα ήθελες πολιτική καριέρα δεν πας στο ΜΕΡΑ25. Κάποιοι ήρθανε για πολιτική καριέρα, το καταλάβανε ότι δεν αρμόζει η πολιτική καριέρα στο ΜΕΡΑ25 και φύγανε. Φύγανε σε άλλα κόμματα. Έτσι ευτυχώς. Δεν νομίζω ότι θα χάσουμε. Μπορεί και να κερδίσουμε κιόλας από ανθρώπους που δεν αντέχουν πια αυτή την εικόνα ενός πολιτικού σκηνικού το οποίο τελικά ασχολείται με την καρέκλα.